Πριν κρίνω την δέσμευση της κυρίας Υπουργού σε σχέση με την κατατεθήσα σήμερα έκθεση βιωσιμότητας, θα το πω στο τέλος, νομίζω πρέπει να κάνω ένα μικρό σχόλιο για την προσπάθεια για την απόπειρα της κυρίας Υπουργού, ανεπιτυχή κατά τη γνώμη μου, να δικαιολογήσει μια παρελκυστική τακτική η οποία ακολουθήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με την υπόθεση των Ελλήνων μουσικών δημιουργών. Μια παρελκυστική τακτική κατά την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Υπουργέ, εξάντλησε όλη, μα όλη την αυστηρότητά του και την ανελαστικότητά του απέναντι στους Έλληνες, στους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Ταυτόχρονα όμως, το ίδιο ακριβώς διάστημα υπήρξαν και πάρα πολλές συμπτώσεις. Ταυτόχρονα εκδηλώθηκαν αυτά. Πρώτον, έγινε μία ανάκληση της άδειας λειτουργίας 2 μηνών για έναν οργανισμό ίσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων, για την αυτοδιαχείριση μιλάω, η οποία ακυρώθηκε φυσικά μετά από προσφυγή της αυτοδιαχείρισης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δόθηκε πολύτιμος χρόνος όλο αυτό το διάστημα για να ιδρυθεί και να μπει δυναμικά, θεωρητικά τουλάχιστον, μια ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, ένας ιδιώτης δηλαδή, ο οποίος θέλει να γίνει ΑΕΠΗ στη θέση της ΑΕΠΗ, για να καταλαβαινόμαστε. Και τρίτη σύμπτωση είναι ότι ιδρύθηκε και άλλη μία ΑΟΔ, είναι στα σκαριά ίδρυσης και αυτοί φαίνεται μυρίστηκαν ψητό και αξιοποιούν δηλαδή, τι αυτή κυρία Υπουργέ, αξιοποιούν ακριβώς τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην έκδοση της άδειας λειτουργίας για τον οργανισμό αυτός συλλογικής αυτοδιαχείρισης των ίδιων των δημιουργών, όπου εκεί το Υπουργείο, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ αυστηρό. Αντίθετα, για μία ΑΟΔ αρκεί και μόνο μια απλή γνωστοποίηση, εσείς το λέτε, μια απλή γνωστοποίηση και όλα ξεκινάνε αμέσως. Βεβαίως, η ευθύνη δεν είναι δική σας. Εσείς το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζετε. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά, η Ευρωπαϊκή Οδηγία δηλαδή, για να συνονοούμαστε και μεταξύ μας. Και δείτε, θα θέλω να δώσω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει αυτός ο νόμος, τον οποίο και εσείς εφαρμόζετε, αυτούς τους οργανισμούς. Καταρχήν, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, δίνει τη δυνατότητα, για να μην πούμε ότι τους υποχρεώνει δηλαδή και την ΕΔΕΜ να λειτουργήσει ως μια καπιταλιστική επιχείρηση, και τους δίνει τη δυνατότητα να επενδύουν μέχρι το 50% των εσόδων τους στο τζόγο, στο χρηματιστήριο, γιατί και ο χρηματιστήριο τζόγος είναι. Από την άλλη, όλες αυτές οι εκθέσεις βιωσιμότητας, οι εκθέσεις διαφάνειας που ζητάτε από έναν οργανισμό συλλογικής αυτοδιαχείρισης των ίδιων των δημιουργών, ξαφνικά δεν είναι στις υποχρεώσεις μιας ΑΟΔ. Εκεί δεν χρειάζονται αυτά. Μια απλή γνωστοποίηση είναι αρκετή για να προχωρήσουν, για να δούμε δηλαδή τη μεροληψία του νόμου, τη μεροληψία της πολιτικής που και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθείτε απέναντι στους δημιουργούς. Να πούμε βεβαίως ότι μετά από όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι προσχηματικό. Ναι, με όλη τη σημασία που έχει αυτή η λέξη, θεωρούμε ότι είναι προσχηματικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους δημιουργούς, για τα συμφέροντα υποτίθεται των δημιουργών, όταν τα έργα σας αποδεικνύουν ότι για άλλον τα συμφέροντα εργάζεται και υπηρετεί αυτή η πολιτική. Σε ό,τι μας αφορά, ως Κομμουνιστικό Κόμμα, και στη συζήτηση του νόμου το καλοκαίρι του 2017 ήμασταν αντίθετοι με την ίδρυση, με οποιαδήποτε ίδρυση ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης, με τους ιδιώτες δηλαδή, με μια νέα ΑΕΠΗ, και είπαμε ότι οι δημιουργοί έχουν κάθε δικαίωμα ή ήδη συλλογικά να αυτοδιαχειρίζονται τα δικαιώματά τους που προκύπτουν από την ίδια τη δημιουργία τους, και βεβαίως να μπορούν να τα διαχειρίζονται χωρίς κανέναν πάνω από το κεφάλι τους. Αυτό θέλουμε και ελπίζουμε, κυρία Υπουργέ, αυτό που απαντήσατε, και μπαίνω τώρα σε αυτό που υποσχέθηκα, αυτό που είπατε ότι θα ελεγχθεί αυτή η έκθεση βιωσιμότητας, αυτός ο έλεγχος να μην κρατήσει και πάρα πολύ. Ελπίζουμε να γίνει όσο πιο σύντομο γίνεται, γιατί ο βίος και η πολιτεία του Υπουργείου στο ίδιο θέμα το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν και ο καλύτερος, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο Οργανισμός Συλλογικής Αυτοδιαχείρισης, η ΕΔΕΜ, να λειτουργήσει επιτέλους και να ανασάνουν, εν πάση περιπτώσει,
να μείνουν απερίσπαστοι αυτοί οι δημιουργοί και στη δημιουργία τους, ξέρετε κύριε, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και για να μείνουν απερίσπαστοι στο έργο τους, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι όλοι εμείς, οι υπόλοιποι που τους ακούμε και χαιρόμαστε και διασκεδάζουμε με τα τραγούδια τους, θα πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματά τους. Ευχαριστούμε.